Καλησπέρα, Check Tech Now, Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε το unboxing ενός προϊόντος το οποίο έφτασε πριν από λίγο σε μένα. Μια εταιρεία, εν ονόματι Zoetec, η οποία φτιάχνει φορτιστές, καλώδια, adapters κλπ. Κλπ. Για κινητά, είδε το unboxing που είχα κάνει για το BlitzWolf το φορτιστή, αυτόν εδώ, ο οποίος είναι εντυπωσιακός, τον έχω λατρέψει. Και μου πρότειναν να δείξω σε unboxing το καινούριο φορτιστή που έβγαλαν, το μοντέλο που έχουμε εδώ μπροστά. Είναι το T520 το μοντέλο τους. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι ήρθε σε μια συγκυρία που το μοναδικό κινητό που είχα και υποστήριζα σύρματη φόρτιση, το Nexus, έσπασε η οθόνη του και το έδωσα. Οπότε έχω μείνει χωρίς κινητό με ασύρματη φόρτιση. Τέλος πάντων, δεν θα μπορέσω να βάλω κινητό επανέ, είναι το μόνο αρνητικό, αλλά έχω δει όλα τα reviews που χρειάζεται για να πάρω κάποιες ιδέες, κάποιες απόψεις και έχω μελετήσει και λίγο το θέμα για να μπορέσω να σας κάνω το unboxing όσο καλύτερα γίνεται. Είναι αυτό εδώ το μοντέλο, στα 5V μας βγάζει output στα 2A και στα 9V βγάζει 1,8A. Οι περισσότεροι φορτιστές δεν υποστηρίζουν, φτάνουν μέχρι 1,3-1,4 σε output. Της BlitzWolf φτάνε στα 1,9 με 2 περίπου και αυτός. Γενικά υπάρχουν απώλειες, να ξέρετε, δεν μπορείτε να περιμένετε πολλά, αλλά είναι αρκετά πρακτικό. Προσωπικά τους ασύρματους φορτιστές τους έχω λατρέψει, τουλάχιστον όταν έχω κινητό με ασύρματη φόρτιση. Σκέφτομαι να πάρω ένα κιτάκι το οποίο μπαίνει στην πίσω πλάτη του κινητού για να το κάνω το Xiaomi με ασύρματη φόρτιση, υπάρχουν τέτοια με 2-3 ευρώ θα βρείτε. Και πάμε να δούμε πώς είναι το συγκεκριμένο πακέτο, τι έχει μέσα βασικά. Δεν έρχεται με πολλά, είναι απλό πακέτο. Ο φορτιστής έχει γύρω στα 17 ευρώ. Μέσα θα δούμε αυτό εδώ, το οποίο είναι Your Opinion Counts, για να τους πεις τι και πώς, και έχει και εφαρμογή για να σκανάρεις με το κινητό σου και να συνδεθείς στην εταιρεία. Έχουμε κάποιες οδηγίες για το πώς να το συνδέσεις και πώς να το βάλεις. Γενικά το μέγιστο που μπορείτε να πάρετε αυτό είναι να το βάλετε σε μπρίζα, όχι πάνω στον υπολογιστή. Οπότε μπαίνει σε μπρίζα φορτιστή κινητού. Το πρώτο πράγμα που έχει ο φορτιστής αυτός και που βλέπουμε εδώ, στον βάλω εδώ, είναι το καλώδιο. Συνήθως τα καλώδια, καταρχήν πρώτα απ' όλα ο φορτιστής υποστηρίζει Quick Charge 2. Και τα καλώδια που έρχονται μαζί με αυτούς είναι σχεδιασμένα τουλάχιστον τις περισσότερες φορές για να κουβαλάνε μεγάλη ποσότητα ρεύματος. Οπότε συνίστανται περισσότερο για φόρτιση παρά για δεδομένα, να ξέρετε. USB 2 απλό καλώδιο, δεν έχει κάτι το super ιδιαίτερο, είναι ιδιαίτερα απλό. Είναι περίπου στο 1 μέτρο πάνω κάτω, να ξέρετε. Μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε άλλο εσείς έχετε, έχει micro USB στην άκρη. Και περνάμε στο φορτιστή αυτών καθεαυτών, είναι αρκετά εντυπωσιακός, είναι αρκετά φουτουριστικό το design του. Αυτό εδώ πέρα είναι το σχέδιο. Πλαστική πλάτη, είναι όλος πλαστικός. Η αλήθεια είναι ότι ναι, είναι πλαστικό και φαίνεται πλαστικό, άσχετα εάν περνάει από μακριά το design του. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ καλό, είναι πάρα πολύ όμορφο για να το σταθεί κάπου. Αλλά ναι, είναι το πλαστικό θέμα. Αλλά εντάξει, και ναι, φαίνεται αρκετά πλαστικό όπως και να είπα, αλλά σε γενικές γραμμές είναι αρκετά όμορφο το design του προκειμένου να το παρακάμψει αυτό. Το καλό με αυτό είναι ότι υποστηρίζει Quick Charge 2, που λίγοι φορτιστές το υποστηρίζουν, της BlitzWolf το υποστηρίζει, αν και νομίζω είναι λίγο πιο ακριβώς, σύν ότι το κινητό θα κάτσει πλάγια. Αυτό εδώ έχει ένα rubber εδώ κάτω, λαστιχάκι αυτοκόλλητο, το οποίο αναλαμβάνεται ότι το κινητό δεν θα γλιστρήσει. Το ωραίο με αυτό ποιο είναι, ότι έχει δύο σειρές ποινίων, έχει μια σειρά εδώ πέρα, προκειμένου όταν εγώ βάλω το κινητό μου έτσι, να συνεχίσει να φορτίζει, προκειμένου να πιάνει τη μισή περιοχή, άρα έχει ένα ποινίο, σκεφτείτε μια έλλειψη, ένα σπήρωμα στο πλάι και ένα σπήρωμα όρθιο, προκειμένου να βάλω εγώ το κινητό μου έτσι και να συνεχίσει να φορτίζει. Είναι πάρα πολύ όμορφος, γενικά είναι όμορφος. Από πίσω έχουμε τη σύνδεση για να το συνδέουμε στο φορτιστή. Από κάτω έχει τα χαρακτηριστικά του, τα οποία είναι Fast Wireless Charging Stand. Το μοντέλο είναι το T520, 2A σε 5V output, 9V μας δίνει 1,8A output.
10W max βγάζει. Μπορούμε να το συνδέσουμε και πάνω στις Bluetooth το φορτιστή που σας έδειξα τις προάλλες, ή όσο θέλετε εσείς στο κινητό σας. Made in China. Η εταιρεία δεν είμαι σίγουρη, μου στείλαν σίγουρα ότι υπάρχει στο δικό τους site. Θα σας στείλω το site τους, όπως μου το έστειλαν το link να το δείτε κι εσείς. Γενικά, τα κινητά που υποστηρίζουν wireless φόρτιση είναι μετρημένα. Τη Xiaomi μόνο τα πολύ καινούργια που θα βγάλει τώρα, αν δεν κάνω λάθος. Τα Nokia, μόνο το Nokia 8. Τα Galaxy, το S6, S7, S8, συν τα Note ή τα Edge. Τα iPhone, μόνο τα τελευταία, τα ποια είναι τώρα, τα 8, τα 10, θα σας γελάσω. Και κάποια άλλα μοντέλα. Και τα Nexus προφανώς, τα οποία είναι τρομερά. Γενικά είμαι λάτρης της ασύρματης φόρτισης και μπορώ να πω ότι τότε που είχα τον φορτιστή της Blitzwolf, ο οποίος είναι και αυτός αρκετά ποιοτικός, το μόνο κακό είναι αυτό, δηλαδή είτε αναγκαστικά έπρεπε να τον βάλεις να φορτίσει έτσι. Ενώ σε αυτόν τον βάζεις, είναι πιο πρακτικό, μπορείς να βλέπεις τις ειδοποιήσεις σου, είναι αρκετά βολικό. Και ναι, το μόνο αρνητικό σας ξαναλέω στο όλο θέμα είναι ότι εγώ δεν έχω τώρα κινητό με ασύρματη φόρτιση. Το οποίο είναι λίγο τραγικό, αλλά εντάξει, η δουλειά μας θα γίνει. Και με το παραπάνω σκοπεύω κάποια στιγμή να αποκτήσω ξανά ένα με ασύρματη φόρτιση, γιατί μια φορά που θα δοκιμάσεις δεν μπορείς να πας πίσω. Είναι πανέμορφο, στέκει όμορφα, πλαστικό μεν ξαναλέω, αλλά εντάξει, το μάτι το ψιλοξυγελάει από μακριά, από μια απόσταση, δείτε πόσο όμορφα στέκεται. Και το ωραίο είναι ότι αυτό έχει δύο ποινία, δηλαδή μπορείς να το φορτίσεις και όρθιο και στο πλάι, το οποίο είναι πάρα πολύ βολικό. Πολλά έχουν μόνο στο κέντρο, οπότε δεν μπορείς να κάνεις πολλά, πρέπει να το έχεις έτσι και θα έχεις μεγαλύτερες απώλειες. Ενώ έτσι μπαίνει μια χαρά. Αυτός εδώ ήταν, παιδιά, ο φορτιστής της Choetech. Βέβαια τώρα το logo δεν μου αρέσει τόσο, θα προτιμούσα να είναι κάτι άλλο πιο διακριτικό, αλλά εντάξει. Ελπίζω να σας άρεσε, τους ευχαριστώ που το έστειλα να το δούμε. Μικρό βίντεο, περιεκτικό, αλλά γενικά είναι πολύ όμορφη η ιδέα του ασύρματης φόρτισης. Το όνειρο του Tesla ξυπνά ξανά και γενικά το συνιστώ και προκάρει όλα τα κινητά να βγαίνουν με ασύρματη φόρτιση. Μπορεί να σας λύσει τα χέρια, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πρακτικό είναι, ειδικά το βράδυ. Που δεν μπλέκεις καλώδια, το αφήνεις στο πλάι του, στο κομωδίνο σου, το σηκώνεις χωρίς καλώδια, χωρίς τίποτα. Τόσο όμορφα, τόσο απλά. Ή γυρνάς στο γραφείο, συμπαπ, το αφήνεις, ούτε να ψάχνεις φορτιστές, καλώδια, ούτε οτιδήποτε. Αυτά από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε και ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας, παιδιά!